Επειδή είναι χαμηλότερη μόρφωση και πνευματικού επίπεδου, τα λέει λίγο σαν άνθρωπο του δρόμου και συμπεριφέρεται λίγο πιο απλά. Και πάρε τηλέφωνο τριαντάφυλλο, είχαμε μιλήσει. Απλά ήμουν στην πάλι διακοπές, οπότε δεν μπορούσα να παρευρεθώ. Ναι, αλλά τα είπα, μιλήσαμε, όλα καλά, μια χαρά. Έχει ληφθεί αυτή η παρεξήγηση για τη δήλωση με το μορφωτικό επίπεδο? Ναι, έχουν ληφθεί τα πάντα. Είμαστε μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τον Αλέξη Παπά στο ρόλο του μπάτσελορ, πώς τον ακούς? Δεν ξέρω. Νομίζω του ταιριάζει. Επειδή είσαι και εσύ ένας πολύ κοντεφικός άντρας, σαν να σε προσέγγιζαν από το αντίστοιχο reality, θα το δεχόσουν? Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κομπλιμέντο. Δεν το κομπλιμέντικα τώρα και εγώ άντρας είμαι, αλλά θα πρέπει να το πω. Σε ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν νομίζω να θα το έκανα. Και γενικά δεν νομίζω να πήγαινα σε κάποιο άλλο reality. Αυτός που θα αποχωρήσει είναι ο Σημακόπουλος, ο Γιώργος. Κοίταξε τώρα, όταν έχεις φτάσει τόσο μακριά, όταν είσαι 6 μήνες στο παιχνίδι και φτάνεις στην τελική πεντάδα, είναι από μόνο του επιτυχία. Κάποιος πρέπει να φύγει. Και έτσι όπως βλέπω τα παιδιά που έχουν μείνει, εντάξει, νομίζω ότι είναι λογικό να φύγει ο Γιώργος. Με ρωτάς, θα προτιμούσε να κερδίσει ή ο Ηλίας ή ο Κόρο, γιατί είναι τα παιδιά που είχαμε έρθει πολύ κοντά στο παιχνίδι και είχαμε μοιραστεί πολύ έντονες στιγμές. Δεν έχω κάποιο θέμα με το Σάκη, είναι εξαιρετικός παίκτης, το ξέρουν όλοι. Απλά δεν είχαμε έρθει τόσο κοντά στο παιχνίδι, ήταν σε άλλη ομάδα όταν ήμουν μέσα. Τελευταίους μήνες έχει επικεντρωθεί το παιχνίδι περισσότερο στο κομμάτι τη όποια σχέση έχει με τη Μαριαλένα παρά στα αγωνίσματα. Αυτό θεωρείς γίνεται επειδή πουλάει? Δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτά είναι επιλογές παραγωγής και επιλέγει να φωτίσει και να προβάλλει όποια εκείνη νομίζει ότι θέλουν να δουν οι τηλεθεατές. Οπότε δεν ξέρω. Και επειδή έχω υπάρξει το παιχνίδι, εμείς δεν έχουμε εικόνα του τι φαίνεται έξω. Πόσο εύκολο ή πόσο ουτοπικό σενάριο είναι το να έχει γίνει σεξ μέσα στο Survivor? Γιατί για μένα, πάρα πολύ. Ναι, για μένα είναι πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Επειδή έχω ζήσει εκεί, εγώ δηλαδή 3 μήνες που ήμουν μέσα δεν το σκέφτηκα ούτε μια στιγμή το σεξ. Σας ενδιέφερε να ήσουν μέρος μιας σεξ? Όντας ένας πάρα πολύ αξιόλογος τοπίος, σε ενδιέφερε να ήσουν μέρος μιας εκπομπής ή και να παρουσίαζες μια εκπομπή? Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι σκέψεις μου το να παρουσιάσω μια εκπομπή ή να είμαι σε ένα πάνελ μιας εκπομπής. Αυτό που αγαπώ να κάνω και που θέλω να κάνω είναι να κάνω ταινίες, να κάνω τηλεόραση, να κάνω θέατρο. Μία πάρα πολύ σημαντική δράση που έτρεχες μέσα στο social σου με φιλανθρωπικό χαρακτήρα για το χαμόγελο του παιδιού. Ήτανε για να μαζέψουμε χρήματα για να εξασφαλιστεί πρωινό σε παιδιά που το έχουν ανάγκη.